Για τη νέα φοροκαταιγίδα που φέρνει το πολυνομό σχέδιο, το οποίο συζητείται στη Βουλή, μέλη του ΠΑΜΕ προχώρησαν σε μια ακόμη πορεία διαμαρτυρίας στους κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου. Η κυβέρνηση πάει να περάσει δεύτερα μέτρα, αυτόματους κόφτες. Κόφτε στο λαϊκό εισόδημα, στους μισθούς, στις συντάξεις και στα δικαιώματα των εργαζομένων. Καλούμε τον κόσμο να μην υποταχθεί υπό το βάρος της μυρολατρίας, του συμβιβασμού, του τίποτα δεν γίνεται. Οι εργαζόμενοι πρέπει να μην νομιμοποιήσουν στη συνείδησή τους ότι εφόσον ψηφιστήκανε δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο, να διεκδικήσουν τα σύγχρονα δικαιώματά τους, να πληρώσει το κράτος και η εργοδοσία όλα αυτά που όλα αυτά τα χρόνια μας έχουν εκλέψει. Πολλοί φοιτητές ήδη δεν αντέχουν να βρίσκονται σε ξένους τόπους για να σπουδάσουν. Εμείς λοιπόν δεν ανεχόμαστε αυτό το μέλλον και δίνουμε τραγή απάντηση. Δεν κάνουμε βήμα πίσω από τα δικαιώματά μας. Εξέφρασαν την αντίθεσή τους για τους έμεσους φόρους, οι οποίοι έρχονται να πλήξουν ακόμη περισσότερο τα λαϊκά εισοδήματα, στέλνοντας το μήνυμα της μαζικής αντίδρασης στους δρόμους του αγώνα ενάντια στα αντιλαϊκά, όπως τόνισαν, μέτρα. Ψηφίζει νόμους μαχαίρια που χωρίς νόμο θα συνεχίζουν να κόβουν όποτε δεν έχουν έλλειμμα ο προϋπολογισμός. Και όλοι μαζί μπορούμε να ανατρέψουμε αυτές τις πολιτικές που μας οδηγούν στο θάνατο. Καλούμε τους αγρότες σε επαγρύπνηση. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, γιατί αυτά είναι που μας ξαθλιώνουν, μας ξεριζώνουν, μας διώχνουν από τη γη μας. Σκλάβοι του 21ου αιώνα δεν θα γίνουμε. Δεν θα ανεχτούμε τις συνθήκες της σύγχρονης εξαθλίωσης. Τα συνθήματα που κυριάρχησαν στις ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην πλατεία των Λιονταριών.